Περίμενα τηλεφώνημά σου. Πώς πήγε η παρουσίαση? Καλά. Θα ερχόμουν κατευθείαν, αλλά ξέχασα το κινητό μου στο γραφείο και γύρισα να το πάρω. Και άκουσα τον Σταύρο και την Εύα να μιλάνε για σένα. Λέγανε ότι γνώρισες αυτή τη Σοφία Φράντη στη Μυτιλήνη. Και δεν μου είπες τίποτα. Γιατί λένε ότι αυτή η Σοφία Φράντη ξέρει κάτι για την Αλεξάνδρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Θέλεις να καθίσουμε? Ξέρεις κάτι για την Αλεξάνδρα? Μίλα, ρε Ρίτα, μίλα. Έμαθα τι της συνέβη στην Τινησία. Τη μέρα που χάθηκε, είχε ένα ατύχημα. Κάποιος τη χτύπησε. Όταν συνήλθε, ήταν σε ένα σπίτι. Ήταν και ένας άντρας εκεί. Της είπε ότι αυτός την έσωσε, ότι χάρη σε εκείνον ήταν ζωντανή. Η γυναίκα σου όμως δεν θυμόταν τίποτα. Ούτε τι είχε πάθει, ούτε πώς βρέθηκε εκεί, ούτε τη ζωή σας. Εννοείς? Είχε πάθει αμνησία. Από το σοκ, μάλλον. Αυτός ο άντρας της είπε ότι ήταν η γυναίκα του και την κράτησε κοντά του. Την έπεισε ότι είναι η γυναίκα του και δεν ήταν και δύσκολο, αφού αυτή δεν θυμόταν τίποτα. Ούτε σένα, ούτε τα παιδιά σας, τίποτα. Θες ένα νερό? Ποιος το έπαφτα, αυτή η Φράντη? Όχι. Εγώ τα βρήκα. Έβαλα ένα detective να ψάξει. Όταν είδα τη Σοφία Φράντη στην Μυτιλήνη. Για ποιο λόγο? Αφού είπες ότι δεν σου τα έπαφτη. Γιατί έβαλες την τηλεφωνία με τη Βίλη? Πού την βρήκες αυτή? Εγώ την τράβηξα στην Μυτιλήνη. Είναι η Σοφία Φράντη. Φιλιππέ. Φιλιππέ. Φιλιππέ!